Χθες είχαμε και επέμβαση της αστυνομίας, στην νομική. Όταν τελειώσαμε την εκπομπή, ξαφνικά ενημερωνόμαστε ότι η αστυνομία πάει στην νομική. Είχαμε δει, βέβαια, στην εκπομπή μας το πρωί, τις ολονυχτίες που έκαναν πολλοί νέοι για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Υπέρ της Παλαιστίνης, με μηνύματα κατά του Ισραήλ, αλλά κάναν κάποιες ολονυχτίες με σκηνούλες σε σημεία σε όλη τη χώρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάντα. Μια χαρά. Μια χαρά, δεν κάποιοι είναι. Αποφάσισαν να μπουν μέσα στη νομική, να κάνουν μια κατάληψη. Στο πλαίσιο και στο πρότυπο των ξένων πανεπιστημίων. Το Columbia. Columbia. Και του Harvard. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα. Βρέθηκαν μέσα, πέρα από το ότι βρέθηκε μέσα, πέρα από τα συνθήματα μέσα στους χώρους κτλ. Ήταν, λέει, 9 άτομα που ήταν από το εξωτερικό. Δηλαδή ήταν international η κινητοποίηση. Δηλαδή. Ισπανία, ξέρω εγώ από αλλού. Από διάφορες χώρες. Επαναστατικός τουρισμός. Ήρθανε εδώ, μπήκανε μέσα στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστημίο. Μέσα μπήκανε, κατέλαβαν το χώρο. Μέσα στην νομική, κοιτάξτε τώρα εικόνα. Ναι. Κοιτάξτε εικόνα τώρα. Είπε κανείς, ρε παιδιά, να μην κάνει διαμαρτυρία, κανείς απ' έξω. Κοίτα, τα κοντάρια, δηλαδή, τα έχεις μέσα τα κοντάρια. Σημαίες, λέει. Κοιτάξτε αυτό που έρχεται απ' έξω. Αυτό που, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το πανεπιστήμιο. Αυτοί που μπορεί να είναι φοιτητές νομικής. Οι φοιτητές. Το γουστάρουν να το κάνουν έτσι το πανεπιστήμιο, ρε φίλε. Να το διαλύουν έτσι. Δηλαδή, τέτοιο μίσος για αυτό που. Πανεπιστήμιο είναι. Ωραία, εκεί σπουδάζεις. Πρέπει να το κάνεις έτσι, πρέπει να γίνει κολοχανία δηλαδή. Άλλο ένα πράγμα, να μπερδεύουμε την ελευθερία, με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της κίνησης, με την ασυδοσία. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνεις μια διαμαρτυρία, χθες είπε κανείς τίποτα. Είδαμε διαμαρτυρίες στα πανεπιστήμια απ' έξω και τα λοιπά. Εδώ είναι, να δούμε και το βίντεο. Λοιπόν, ουσιαστικά είπε κανείς τίποτα. Κάντε το καλά, κάνετε και μιλάτε και εκφράζεστε και μιλάτε για την Παλαιστίνη και δικαίωμα και όλοι το ίδια λέμε στο τέλος της μέρας. Άλλο αυτό, άλλο μπαίνω και βανδαλίζω το χώρο, αν τον βανδάλισαν. Και επίσης, τι δουλειά έχουν οι ξένοι να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί... Όχι οι ξένοι με την έννοια. Ναι, ξέρω τι λες. Είναι εξωσχολικοί. Τι δουλειά έχουν στο πανεπιστήμιο. Αυτοί οι εξωσχολικοί που το λέμε σε πολλά εισαγωγικά, αυτοί εμφανίζονται και σε άλλα πράγματα. Σε πορείες, σε συγκεντρώσεις, σε επεισόδια. Πάντα εμφανίζονται κάποιοι οι οποίοι έρχονται στο εξωτερικό, βοηθάνε στην ουσία ή ξέρουν ότι θα γίνουν μπάχαλα και εμφανίζονται. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Όσοι συνέβησαν στην αστυνομική και όχι μόνο στην αστυνομική, γιατί είναι μια επιχείρηση που έκανε η αστυνομία για να μην έχουμε καταλήψει τα πανεπιστήμια για τη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η στιγμή που ο άνδρας της αστυνομίας προσπαθεί με ένα κόφτη να ανοίξει την πόρτα της νομικής σχολής, ώστε να διαλυθεί η κατάληψη που δημιουργήθηκε μέσα στη σχολή χθες το βράδυ από φοιτητές που διαμαρτύρονται για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δημιουργίες των ΜΑΤ και αστυνομικοί της ΣΟΠ και παρουσία εισαγγελέα βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω στον προάβλιο χώρο της νομικής με σκοπό να διαλύσουν την κατάληψη. Η επιχείρηση εκένωσης από την αστυνομία αποφασίστηκε υπό τον φόβο των Βρετανικών αρχών για ντόμινο καταλήψεων και σε άλλες σχολές. Οι αρχές προχώρησαν σε 28 συλλήψεις, ανάμεσά τους Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, μία Αγγλίδα και ένας Ισπανός, αλλά και 15 άτομα κατά δήλωσή τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι κατηγορούνται για φθορές και παρακόλληση υπηρεσίας. Οι αστυνομικοί στο χώρο της κατάληψης εντόπισαν κράνη, κοντάρια, καπνογόνα, μάσκες, χειρόγραφες σημειώσεις, αλλά και έντυπα αναρχικού περιεχομένου. Το ζήτημα είναι γιατί διαμαρτύρονται τα παιδιά αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή επιτελείται μία γενοκτονία των Παλαιστινίων. Μετά την εκένωση της κατάληψης, φοιτητές και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Στο πανεπιστήμιο μας, στο άσυλο, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη πήρε ξεκάθαρη θέση. Είναι με το κράτος δολοφόνο. Η κυβέρνηση επέλεξε με τη βία να απαντήσει στις δίκαιες κινητοποίησεις των φοιτητών. Είναι 2 το μεσημέρι. Οι φοιτητές παραμένουν έξω από το κτίριο της νομικής Αθηνών με συνθήματα αλλά και πανό, λίγο μετά την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της αστυνομίας για την εκένωση της κατάληψης. Οι διαμαρτυρίες των φοιτητών για αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό κορυφώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας με ολονύχτιες συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στην νομική και με τις συγκεντρώσεις που είδαμε που έγιναν προχθές που λένε. Ακριβώς. Από τη νύχτα. Πάμε να δούμε, να κάνουμε μια αποτίμηση, να δούμε το Φάνη τον Καραβατζάκη και να δούμε και τον κύριο Στράτο Μαυροϊδάκο, τον Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Μαυροϊδάκο, από το ρεπορτάζ και την εξέλιξη για να μας πείτε και συνέχεια τις εκτιμήσεις που κάνει η αστυνομία για το θέμα. Έλα, Φάνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ηρεμία αυτή την ώρα αστυνομική. Δεν υπάρχουν ούτε διαδηλωτές, ούτε και αστυνομικοί.
οι οποίοι πάντως υπάρχουν σε πιο μακρινή απόσταση και επιτηρούν διακριτικά. Ο φόβος των αρχών είναι μια τυχόν γενίκευση των καταλήψεων, ένα ντόμινο καταλήψεων, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Έχουν αρχίσει και εκεί να επεκτείνονται καταλήψεις σε διάφορες σχολές. Γι' αυτό βρίσκονται σε γρήγορση και οι αστυνομικές αρχές και οι Βρυτανικές. Στη νομική, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στηθεί επιχειρησιακό κέντρο, όπως αναφέρουν αστυνομικοί, για το συντονισμό των ενεργειών που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της κατάληψης. 28 συλλήψεις, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, έγιναν από την αστυνομία και την άμεση επέμβαση που έκανε λίγες ώρες αφού είχε ξεκινήσει η κατάληψη. Ανάμεσά τους διάφοροι νεαροί από Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βρετανία. Το τι βρέθηκε πάνω τους και μέσα στο εσωτερικό αναφέρθηκε στο βίντεο. Ο φόβος των αρχών, όπως θα μας πει και ο κύριος Μαυροϊδάκος, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Η γενίκευση την καταλήψουν σε διάφορες σχολές. Για να μας τα πει ο κύριος Μαυροϊδάκος. Κύριε Μαυροϊδάκο, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Εγώ σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων και όχι σαν εκπρόσωπος του αρχηγείου. Καλά, ναι, καλά, προφανώς, κύριε Μαυροϊδάκο. Τα ξέρουμε αυτά. Έχετε μια ανησυχία για γενίκευση, ότι μπορεί αυτό να συμβεί και σε άλλες σχολές, να θέλουν να κάνουν καταλήψεις πάλι? Πρέπει να σας πω ότι είναι πάντα σε ετοιμότητα και το πληροφοριακό δίκτυο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας που και εδώ συνέδραμε, αλλά και οι δυνάμεις της ΟΠ και της δράσης των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ που κάναν την επέμβαση. Αμέσως μόλις ενημερώθηκαν από τις Βρετανικές Αρχές, οι Βρετανικές Αρχές σε συνεργασία παρουσία εισαγγελέα κάνανε εδώ την κατάληψη και μου φαίνεται, δηλαδή, εμένα μου φαίνεται έτσι πολύ περίεργο τι επαναστατικός τουρισμός είναι αυτός όταν 10 άτομα είναι αλλοδαποί, όταν βάζουν σκηνές στο κηλικείο της νομικής και βρίσκουμε μέσα αντισφυξιογόνες μάσκες, καπνογόνα, όλα αυτά πούμπο και κοντάρια από ό,τι είδατε. Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Δεν ξέρετε πού μπορούν, κύριε Μαυροϊδάκο. Τώρα κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Πρώτη φορά βλέπετε ξένους σε επεισόδια ή σε καταλήψεις? Όχι, αυτό σας λέω. Δηλαδή, βάζουμε σκηνές μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα από αλλοδαπούς και μετά βλέπουμε αλληλέγγυους να λένε γιατί μπήκε η αστυνομία. Δηλαδή, αυτά είναι. Καλά, όχι μόνο αλληλέγγυοι, και πολιτικά κόμματα τα λένε. Ναι. Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα που κάποιοι εκμεταλλεύονται. Είναι και προεκλογική περίοδο τώρα. Ότι μπορούν να το εκμεταλλευτούν, αλλά όντως υπάρχει μια ανησυχία σε όλες τις σχολές, μην επεκταθεί. Και όπως ξέρετε είναι και εξεταστική περίοδο τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο οι φοιτητές θέλουν και οι ίδιοι όταν έχουν την εξεταστική τους να τη χάσουν βλέποντας τέτοια περιστατικά. Μπορούν πολύ εύκολα, όπως είπατε και εσείς εύστοχα πριν, έξω να κάνουν κολονικτίες, να κάνουν αυτό που θέλουν, τις διαδηλώσεις. Χωρίς να επηρεάζει. Να μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω. Πάντως, γενικότερα, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται επεμβάσεις αστυνομίας με παρουσία εισαγγελέα κτλ. Δείχνει ότι αλλάζει λίγο η στάση. Δηλαδή, είναι πιο παρεμβατική πλέον η αστυνομία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, προφανώς, με τους αστυνομικούς. Έχει να κάνει με τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας και του αρχηγείου. Σωστά το λέτε. Εμείς εντολές εκτελούμε. Ναι. Και όπως βλέπετε οι συνάδελφοί μου, παρόλο που υπάρχουν αντίξωες συνθήκες με τα χρόνια εργασιακά μας προβλήματα που δεν σταματάνε, βλέπουμε όμως εδώ ότι σύμφωνα πάντα με την πολιτική βούληση λειτουργούμε και έτσι και εδώ όντως, όπως το λέτε, υπάρχει άμεση και πιο παρεμβατική η στάση της αστυνομίας σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυροϊδάκο. Και κύριε Στάθη, εκεί τον κύριο Κολοκυθά με τον Παναθηναϊκό, σας παρακαλώ, επειδή είμαστε πάσχουμε και οι δύο, θέλουμε λίγο έτσι να το προσέξουμε. Έχετε την αγάπη μου, να ξέρετε και οι δύο. Είδες εδώ τα όργανα της τάξης. Έχετε την αγάπη μου και την αμέριστη συμπαράσταση. Όχι. Δεν έχει καμία συμπαράσταση δική σου. Συμπαράσταση. Εγώ έχω την συμπαράσταση Μαυροϊδάκου, να ξέρεις αν πειράζει τι γίνεται. Εντάξει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αρχίζει τώρα τα. Είμαι φίλος, λέει. Είμαι φίλος, μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Μαυροϊδάκο, να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχουμε.